Δεν ήταν λίγες οι φορές στις οποίες αναφερθήκαμε το ότι το bitcoin θα μπορούσε να κάνει εν συνεχεία και το τι θα μπορούσε να δώσει τις προηγούμενες εβδομάδες καθώς ήμασταν οι μοναδικοί που λέγαμε ότι το bitcoin μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 57 άνετα και εν συνεχεία να δώσει ίσως και ανώτερες τιμές κάτι το οποίο πρόδιδαν τα altcoins και το πώ συμπεριφέρονται. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Εννοείται, μπείτε στη διαδικασία να πατήσετε like, subscribe και προφανώ για όλε αυτέ τι πληροφορίε το καμπανάκι για όλε τι ειδοποιήσεις για να μπορείτε να παίρνετε όλο το φρέσκο υλικό το οποίο έρχεται πάντοτε για να μπορείτε να το βλέπετε στις οθόνες σας μέσω του YouTube. Ας μην χάσουμε όμως παραπάνω χρόνο και ας μπούμε στα chart για να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, πού οδεύουν οι αγορές, τι θα μπορούσε να συμβεί όχι μόνο με το bitcoin αλλά και με τα altcoins και εννοείται πού το bitcoin θα μπορούσε να σταματήσει να κάνει μια παύση και ίσως ένα price reversal. Άπειρες φορές λοιπόν αναφέρθηκα στο τι πρόκειται να συμβεί στο bitcoin και αυτό το οποίο βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται στα charts είναι πράγματι κάτι εξωφρενικό για τον περισσότερο κόσμο, κάτι όμως πάρα πολύ λογικό για μας αφού αναφερθήκαμε εννοείται και στο πως πραγματικά θα θέλαμε να κάνουμε πολύ σε αυτόν τον χρόνο και εννοείται να δούμε το που θα μπορούσαμε να τραβήξουμε αρκετά από τα κέρδη μας σχετικά με το bitcoin αλλά και σχετικά με τα altcoins τα οποία είδαμε ότι πρόδιδαν την κίνηση, το ότι θα μπορούσε εννοείται να μας δώσει το bitcoin και βάσει του index του fear and greed το οποίο είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο αλλά και... Uh, το γεγονός ότι μας προδίδει το πως θα μπορούσε να εξελιχθεί το bitcoin σε δεύτερο χρόνο, αυτή τη στιγμή το bitcoin στα 56.323 και αυτό το οποίο θέλω να δώσω σε κάθε περίπτωση είναι το γεγονός ότι φτάσαμε πεντακάθαρα τις 57.000, τις ξεπεράσαμε και είδαμε μέχρι και τα 57.300 και κάτι το οποίο είπαμε άπειρες φορές ότι και τα momentum waves αλλά και η πάρα πολύ δυνατή, το πάρα πολύ δυνατό momentum το οποίο είδαμε να εξελίσσεται στο weekly chart ήταν η αιτία για την οποία σας ανέφερα πάρα πολλές φορές ότι δεν βλέπω υποχώρηση του bitcoin αυτό το οποίο όμως θέλω να σας δώσω να καταλάβετε κάτι το οποίο θέλω να δείτε είναι το γεγονός ότι το bitcoin αυτή τη στιγμή όχι μόνο μας έχει δώσει στο weekly chart το τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά και στο two-week chart, αντί ε, να κατευνάσει το πάρα πολύ ωραίο money flow, το οποίο άρχισε να μας δίνει λίγο πιο καθοδική πορεία, μας δίνει ένα ακόμα green dot, κάτι το οποίο σταματάει πλέον ε, να εξελίσσει bearish divergence στο two-week chart, κάτι που είναι πραγματικά απίστευτο ε, και θα μπορούσε να δώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο ράλι για το bitcoin στη συγκεκριμένη φάση ε, οπότε αν μπορούσαμε να δούμε τις τιμές να ξεπερνάει τέλο πάντων τον BTC της 61 με 62.000 τότε εννοείται πως θα μπορούσε να συνεχίσει για ανώτερες τιμές σε αυτά τα επίπεδα τα οποία είπα παιδιά πεντακάθαρα δεν ξέρω αν το θυμάστε τότε μπορείτε να, τρα, να ανατρέξετε και στα σχετικά βίντεο είπα ότι το bitcoin είχε δώσει ήδη το ε, μείον 20% οπότε δεν υπάρχει λόγος να περιμένει ο κόσμος κατώτερες τιμές και πράγματι μετά στις 38.000 είδαμε το Price Reversal, συνέχισε το Bitcoin για ανώτερες τιμές και είδαμε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, μια απίστευτη αύξηση από εχθές της τάξης περίπου 10%. Αυτό που ε, θέλω επίσης να αναφέρω είναι το γεγονός ότι στο Daily Chart παιδιά, αυτή τη στιγμή ήδη με πάρα πολύ δυνατό momentum, πεντακάθαρα δυνατό momentum, μπορούμε να δούμε ότι... Uh, ναι, δεν υπάρχει αρκετή, uh, αρκετά μεγάλη δύναμη για ανωδική πορεία. Θα πρέπει όμως να συνεχίσει το συγκεκριμένο γιατί αλλιώς θα μας δημιουργήσει τις μεγαλύτερες bearish divergence στο συγκεκριμένο uh, structure, στο συγκεκριμένο τέλο πάντων oscillator, το market cipher. Το οποίο μπορείτε επίσης να βρείτε και μέσω της σελίδα με τη μεγαλύτερη έκπτωση στην αγορά uh, μέσω τη CryptoMinderacademy.com/slash deals uh, και εννοείται εδώ πέρα στην. Uh, RSI, η οποία RSI στο daily chart δείχνει ότι πάει για ένα πιθανό double top το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει κατώτερες κινήσεις. Τώρα, ανέφερα πάρα πολλές φορές και σχετικά με τα altcoins ότι περιμένω ε, εννοείται ένα consolidation ή ανώτερες τιμές για το BTC τις προηγούμενες εβδομάδες, κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει ε, το τι πραγματικά μπορεί να συμβεί με ένα mini altcoin season αυτή τη στιγμή όμως αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε και κάτι στο οποίο θα ήθελα να σταθείτε είναι το bitcoin dominance το οποίο έχει έρθει σε πάρα πολύ σημαντικά επίπεδα το 54 με 55 όπως παρατηρούμε και στο chart και αν πάμε στο weekly chart παιδιά αυτό το οποίο θέλω να δείτε είναι το γεγονός ότι ναι μεν, το bitcoin είχε φτάσει σε σημεία ε, ανώτερα στα οποία ήρθε και έφαγε reject τα προηγούμενα runs κάτι το οποίο όμως πλέον πλέον θέλω να αναφερθώ και σε αυτό ε, είναι το γεγονός ότι ε, θα μπορούσαμε να δούμε το πιθανό resistance να έρχεται παιδιά περίπου γύρω στο 56 με 58 και μάλλον το bitcoin δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτές τις τιμές διότι α, το dominance αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, κάτι το οποίο πλέον αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς διότι το Ethereum αλλά και άλλα coins αρχίζουν και έχουν πολύ μεγαλύτερα gains πάρα πολύ χρήμα εισρέει μέσα στην αγορά και των υπόλοιπων κρυπτο αλλά και της κατάστασης της οποία συμβαίνει δεν νομίζω ότι το bitcoin θα μπορούσε ε, να κερδίσει παραπάνω από 60% σε σχέση με το dominance οπότε το να βρεθεί σε ανώτερες τιμές και να αποκτήσει το 70% του συνολικού market cap της αγοράς, μου φαίνεται λίγο απίθανο διότι βλέπουμε και κατά τα χρόνια ότι στα διάφορα τέλο πάντων bull markets αλλά και bear markets το bitcoin αρχίζει και χάνει ε, το momentum και δεν νομίζω ότι α, σε περίπτωση που ειδικά το ethereum αλλά και άλλα altcoins κάνουν outperform ε, το bitcoin δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει σε καμία περίπτωση ε, επίπεδα άνωθεν των 62 οπότε δεν νομίζω ότι στο συγκεκριμένο bull run θα μπορούσαμε να δούμε τόσο πολύ ανώτερες τιμές και αυτό το οποίο θα έπρεπε να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όταν το dominance υποχωρεί την ώρα που το bitcoin είτε ανεβαίνει είτε κάνει consolidation βρίσκεται δηλαδή στα ίδια επίπεδα τιμολογιακά βάσει της δικής του πάντων τιμής τότε το dominance αν υποχωρεί έχουμε πεντακάθαρο altcoin season για τα υπόλοιπα coins κάτι το οποίο θα ήθελα να δω α, σε περίπτωση που εδώ πέρα συναντήσουμε πιθανό double top γίνει το price reversal και το bitcoin για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες κάνει απλό consolidation ή slightly σιγά σιγά δηλαδή ανεβάζει τιμές ε, οπότε θα επικεντρωθώ και θα μείνω στα altcoins τα οποία έχω κρατήσει και έχω αναφερθεί πάρα πολλέ φορές και μπορούμε να το δούμε αυτό και από το Ethereum chart αν πάμε και σε σύγκριση μεταξύ του Bitcoin και του Ethereum μπορούμε να δούμε πεντακάθαρα ότι το Ethereum δεν έχει δώσει αυτό το οποίο είχε να δώσει ή αναφερθήκαμε πάρα πολλές φορές σε αυτό και βλέπουμε το Ethereum αυτή τη στιγμή στις 3.220. Σε αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθώ για ακόμη μία φορά είναι το γεγονός ότι ε, αν πάρουμε τα Fibonacci επίπεδα και δούμε πεντακάθαρα ότι πραγματικά ε, συμβαίνει και σε κάθε run πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο επίπεδο 49.000 διότι ε, αν δούμε μια Πάρα πολύ γρήγορη υποχώρηση από εδώ που έχουμε βρεθεί, αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που λέω, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Διότι έσπασε για τα καλά και το 2,36 επίπεδο. Οπότε έχει καλύψει το συγκεκριμένο α, τέλος πάντων gap. Νομίζω ότι αν δούμε πάρα πολύ γρήγορη κίνηση προς την καθοδική πορεία και κάτω από τα 51 με 49 τότε βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ healthy επίπεδο, σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο για το bitcoin νούμερο 1 διότι ε, συμβαίνει αυτό ακριβώς που θα μπορούσε να συμβεί ε, και σημεινεύει και στα προηγούμενα runs βλέπουμε πεντακάθαρο ότι υπήρχε το price rejection και υπήρχε πάλι το price rejection στα ίδια ακριβώ σημεία των Fibonacci επιπέδων. Οπότε σε περίπτωση που γίνει το price reversal και βρεθούμε πάλι σε αυτέ τι τιμέ, δεν με πειράζει καθόλου στο επόμενο τρίμηνο. Θα μπορούσαμε και πάλι να έχουμε πολύ ανώτερε τιμέ. Καθώ στη σύγκρισή του σχετικά με το Ethereum, βλέπουμε πεντακάθαρα ότι ναι, μεν υπάρχει η κίνηση προς την ανωδική πορεία αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει καλύψει το Ethereum την ίδια απόσταση σε καμία ακριβώς περίπτωση και μπορούμε να το παρατηρήσουμε και από εδώ καθώς το Bitcoin έσπασε το επίπεδο όπως βλέπετε και εδώ πέρα το 2.36 ενώ το Ethereum δεν το έκανε, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το επίπεδο το 2.36 βρίσκεται εδώ και θα έπρεπε να δούμε προφανώς τις ανώτερε τιμέ για να μπορέσει και το Ethereum να καλύψει σχεδόν την ίδια απόσταση την οποία περιμέναμε, καθώς αν παρατηρήσετε και βάσει των order blocks και ζουμάρουμε και λίγο στα charts το Bitcoin βρίσκεται, έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο gap έτσι, ενώ το Ethereum δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο δεν έχει ξεφύγει από τα συγκεκριμένα επίπεδα βλέπουμε ότι ε, και βάσει του weekly chart του οποίου έχουμε εδώ πέρα αλλά και του weekly chart του οποίου έχουμε στο bitcoin έχει ξεπεραστεί το συγκεκριμένο high ενώ εδώ δεν έχει ξεπεραστεί το συγκεκριμένο high κάτι το οποίο το, το Ethereum θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει και να ακουμπήσει στις 3580 πόσο θυμάμαι οπότε ναι βλέπουμε αρκετά δυνατή ε, κίνηση επίσης θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι το ε, Ethereum έχει σπάσει τις πεντακάθαρες bearish divergences τις οποίες υπήρχαν και αυτή τη στιγμή μας δίνει Ανώτερη κίνηση, πολύ ανώτερη κίνηση, ενώ το Bitcoin δεν έχει προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Βρίσκεται σε πεντακάθαρο double top σημείο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα σύντομα συγκριτικά με το τι συμβαίνει στο Ethereum. Και πάντοτε να ξέρετε και αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλα τα charts, σε όλα τέλο πάντων τα bull markets τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα με το Ethereum να πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλέ περιπτώσεις, Το Ethereum τι περισσότερε φορέ αυτό το οποίο γίνεται συγκριτικά με το bitcoin το ethereum το κάνει δύο εβδομάδες μετά, μια μισή με δύο εβδομάδες μετά οπότε ακόμα και αν γίνει κάποια πιθανή υποχώρηση του bitcoin θα μπορούσαμε κάλλιστα να δούμε ανώτερες τιμές εντό δύο εβδομάδων για το Ethereum και να κάνει outperform το Bitcoin καθώς και πάρα πολλά άλλα projects τα οποία ακολουθούν το Ethereum και όχι το BTC που σημαίνει ότι ναι μεν όλη η αγορά δίνει, ε, εννοείται ακολουθεί το Bitcoin και το τι πραγματικά συμβαίνει γιατί Προφανώ το χρήμα πρέπει πρώτα να περάσει στο BTC. Το dominance όμω είναι αυτό που έρχεται να αποφασίσει την τελική πορεία, το τι πραγματικά θα γίνει με το πιθανό consolidation, αλλά και slightly upwards move, δηλαδή α, σταδιακή ανωδική κινήση όπως είχαμε δει και εδώ για το Bitcoin. Και στην ίδια φάση, αν πάμε στο dominance και αλλάξουμε ουσιαστικά αυτά τα δύο, ή αν προσθέσουμε μάλλον ένα τρίτο chart στο οποίο μπορούμε να βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει με το ε, Dominance, μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη κίνηση, έτσι, κοιτάξτε λίγο ακριβώς το τι συνέβη την ώρα που το Bitcoin βρισκόταν σε ανωδική πορεία, βλέπουμε ότι το Dominance σιγά σιγά πέφτει και στην ίδια φάση το Ethereum δίνει τεράστιο Outperform σε σχέση με το slightly move το οποίο είχε αποφασίσει τέλος πάντων το, ε, το bitcoin να κάνει ώστε να μας δώσει αρ, αργότερα κατώτερες τιμές που σημαίνει ότι έχουμε περίπου δύο εβδομάδες διορία από το top του bitcoin μέχρι και ε, να γίνει ένα τύπου ε, breakout για τα υπόλοιπα coins οπότε θα σταθώ στη συγκεκριμένη φάση και θα επικεντρωθώ μέχρι να δω κάτι τέτοιο να συμβαίνει, κάτι στο οποίο θα ενημερώσω, πατάμε like, subscribe και προφανώς το καμπανάκι για όλες τις ειδοποίησεις για να μπορείτε να έχετε όλο αυτό το content το οποίο μοιράζουμε εντελώς δωρεάν και το οποίο πάρα πολύ εκμεταλλεύονται για να μπορούν να παίρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες και να σας τις δίνουν σε συνδρομές και πάτε και πληρώνετε τέλο πάντων κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει οπότε σας παρακαλώ πρωτού βάλετε τα χρήματά σας και επενδύσετε ή δώσετε τα χρήματα σε κάποιον για να σας διδάξει το Κοιτάξτε, το τι πραγματικά δίνουμε σε αυτή την περίπτωση ε, είναι εξωφρενικό. Δεν μπορείτε να βρείτε τέτοιου είδου πληροφορίε πουθενά. Η ανάλυση η που κάνουμε είναι πραγματικά πιστεύω σε άλλο επίπεδο σε σχέση με αυτό που δίνει κάποιο σε free content. Οπότε, καλό θα ήταν να είστε εδώ, να κάνετε like, subscribe και εννοείται ε, να προωθείτε το συγκεκριμένο βίντεο για να μπορεί να το βλέπει περισσότερος κόσμο να έχει αντίληψη τη αγορά, να καταλαβαίνει ακόμα περισσότερα. Και εννοείται, αν θέλει να εκπαιδευτεί και να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ε, είτε να κάνει αίτηση στην CryptoMinderAcademy.com είτε να μπει στο TradeHub.gr το Top Gun που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στις αγορές σε σχέση με το κομμάτι εκπαίδευση για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν πάρα πολλά χρήματα για να εκπαιδευτούν είναι ό,τι πιο τέλειο και διαδραστικό έχει συμβεί ποτέ πανευρωπαϊκά τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο και βλέπουμε ότι και οι μαθητές αλλά και το adoption είναι απίστευτο, μπορείτε να δείτε και από τα stories το τι πραγματικά δίνουμε εκεί μέσα, το τι πραγματικά συμβαίνει και το πώς εκτιμάται από τον κόσμο το συγκεκριμένο value. Εννοείται σε αυτή την περίπτωση όταν θα μπείτε στη διαδικασία για να μπορέσετε να δείτε την εξέλιξη πάντων, του Ethereum αλλά και του BTC θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα charts κανονικά μπροστά σας, κάτι το οποίο uh, θα έχει σίγουρα το Bitcoin USD, Ethereum USD, BTC Dominance, αλλά και το Ethereum BTC για να μπορέσετε να δείτε την πραγματική κίνηση κάτι το οποίο εγώ θα ανοίξω σε μεμονωμένο chart βλέπουμε πέντα κάθαρα ότι ε, καθώς είχα ονομάσει και κιόλας είχα πει ότι κάνω swipe, swap το BTC μου για Ethereum ε, και προφανώς είδαμε την εξέλιξη της ανώτερης τιμές κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή λογικά μας δίνει πιθανό confirmation για breakout και ανώτερες τιμές ε, επίσης μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε και από την RSI η οποία έχει κάνει πολύ νωρίτερα το breakout με το confirmation μέρες πριν, εβδομάδες πριν, κάτι που με οδηγεί στη συγκεκριμένη κίνηση. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θα θέλαμε να δούμε είναι προφανώς το price reversal σε αυτές τις τιμές θα μπορούσε να έρθει και μέχρι αυτά τα επίπεδα περίπου 054, 0,054-0,055 για να μπορέσει να δει το price reversal και να μα οδηγήσει σε ανώτερε τιμέ, ίσω και στο 0,075. Κάτι το οποίο το κάνει Πάρα πολύ famous, να, να πω την αλήθεια. Όταν σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, τότε σίγουρα το Ethereum θα μπορούσε να κάνει outperform στη συγκεκριμένη φάση το Bitcoin chart. Αυτά για σήμερα. Πιστεύω να δώσαμε υπερβολικά πολλές πληροφορίες για αυτή την εβδομάδα και το τι πρόκειται να συμβεί. Εννοείται κάντε like, subscribe και το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Μην είστε greedy. Παίρνετε profits διότι είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πληρώσει τον trader όταν κάνετε take profit, είναι η καλύτερη απόφαση μακράν. Ε, σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι οικονομική συμβουλή να μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε την έρευνά σας πρωτού επενδύσετε τα χρήματά σας μέσα στις αγορές και εννοείται να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.